εκτελέστηκε γρήγορα προς τον Βαρεσάνοβιτς. Ο Βαρεσάνοβιτς βρήκε ένα χώρο, μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Μποροβίλης είχε πολλά σώματα μπροστά του, δεν μπόρεσε να δει τι γινόταν. Δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι, δεν υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Ταμπίζας. Ίβιτς με τον Ρουτζιέρη, κατέβασε ο Ίβιτς. Πάσα κατά τον Αλεξανδρή, το σοτ στο δοκάρι. Νέο σούτα με τον Ίβιτς, το 0-1 κατά τον Ολυμπιακό. Ο Ήλια Ίβιτς, όπως το Καφτατζόγλιο, κόντρα στον Ερακλή. Έτσι και στο Βίρονα πέτυχε το χρυσό γκολ επί του Αθηναϊκού, επιτρέποντας τον Ολυμπιακό να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ήταν η τέταρτη σερή εκτός έδρας νίκη της ομάδας του Ντούσαν Μπάγεβιτς, χωρίς μάλιστα να έχει δεχτεί γκολ. Καραφιάλης για τον Βαρεσάνοβιτς. Είδε το κενό ο Βαρεσάνοβιτς, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Αλεξανδρής μες στην περιοχή, θα σκλωθεί. Παίζεται, λέει ο Μποροβίλος, κόρνερ. Εκτελεί ο Ίβιτς, ο κεφαλάς στη γωνία του θα διώξει σε κόρνερ. Συνιάδη στο φάουλ. Η μπάλα πέρασε, ο Ίβιτς έμπαινε να βλασάρει. Ο Ράντος βγαίνει με τα χέρια. Από αυτή την πάσα ο Ράντος τώρα θα τιμωρηθεί από τον Γιώργο Μποροβίλο με κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες στο 23ο λεπτό γιατί ο διαιτητής από την Αρκαδία, Γιώργος Μποροβίλος, έδειξε πρώτα κίτρινη κάρτα στον Αλέκο Ράντο και στη συνέχεια, αφού κατάλαβε το λάθος του, του έδειξε την κόκκινη. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς θυσίασε σαν αλλαγή τον Καραπιάλη για να υπερασπίσει την εστία του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, ο οποίος τον έβγαλε αστροπρόσωπο. Ίβιτς. Για τον Ενιάδη, έκανε το λάθος ο Τσιρόνης, ο Ενιάδης μπήκε μέσα στην περιοχή, ο κεφαλάς βγήκε, αλλά βγήκε εκτός πορείας και ο Ενιάδης, καθώς άνοιξε την μπάλα, έτσι το κέρδος είναι ένα κόρνερ. Σιδηρόπουλος. Για τον Ντάμπιτς που είναι σε κανονική θέση, ο Ντάμπιτς θα μπει μέσα στην περιοχή μόνο με τον Ελευθερόπουλο, θα καθυστερήσει, θα τον αποφύγει. Όχι, έπεσε τελικά πάνω στη φάση ο Ντάμπιτς και απομακρύνει. Τρεις-τέσσερις φάσεις ήταν αρκετά επικίνδυνες για μας. Γιατί μπορούσε ο Αθηναϊκός να κάνει και εγώ. Μετά που παίξαμε ίσια έτσι με 10 παίκτες και 2 ομάδες, το παιχνίδι πήγαμε εκτός έτσι όπως προσπαθήσαμε να το έχουμε εμείς έλεγχο όσο μπορούμε. Ίβιτς εκτελεί, out. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό από αυτό το απευθείας φάουλ του Ίβιτς το 61. Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς που έχει μεγάλο διασκελισμό, κίτρινη κάρτα στον Ντάμπιτς. Είναι η δεύτερη, ο Ντάμπιτς που έχει μία από το 44 και στο 66 ο Αθηναϊκός θα μείνει με 10 παίκτες. Ο Μποροβίλος προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι μοιράζοντας κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Έδειξε συνολικά 2 κόκκινες κάρτες και 8 κίτρινες. Είναι που είμαι λίγο στεναχωρημένος είναι ότι ορισμένα παιδιά του Αθηναϊκού σε ορισμένες φάσεις παίξαν υπερβολικά σκληρά, ενώ τους είχα πει ότι θέλω να παίξουν ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ο κ. Μποροβίλος συμβιβάστηκε και δεν απέβαλε κι άλλο παίχτη δικό μου. Ευκαιρίες όπως έχασε ο Ντάμπιτς συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά σε γενικές γραμμές έμεινα ικανοποιημένος. Την ομάδα μου και πιστεύω ότι μαζί με τα παιδιά που λείπουν και θα έρθουν, η συνέχεια θα είναι καλύτερα για εμάς.